Καλημέρα κύριε Πυρδίκη. Καλημέρα σας, καλή χρονιά, εύχομαι σε καλό ξανά χειμώνα να έχουμε. Ανδρέα, καλό χειμώνα, σε όλο το προσωπικό του ΣΥΓΜΑ. Μάλιστα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ. Να και ένα και ένας που μας εύχεται. Λοιπόν, τι γίνεται με το ΓΕΣΥ? Φαίνεται ότι μπήκαμε στους χωματόδρομους. Ναι. Πολλές λαγκούβες αντιμετωπίζει το όχημα του, ναι, του ΓΕΣΥ. Το περίμενες αυτό, πρόεδρε? Ναι. Περίμενες. Ναι. Η επικοινωνία μας με τους γιατρούς έστελε αυτά τα μηνύματα, ότι υπήρχε άρνηση, δεν υπήρξε ξεκαθάρισμα των θέσεων του ΠΙΣ κατά τη διαδικασία της ψήφισης των νομοσχεδίων και πολλά πράγματα τα είχαν αφήσει για το τέλος, δηλαδή μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε δημιουργά προβλήματα. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των γιατρών, αν κάποιος θα ήθελε να τις ικανοποιήσει, θα πρέπει να περάσει ξανά από την Βουλή το νομοσχέδιο για να ξανανοίξει ο ασκός του αιώλου. Και εγώ λέω ότι έχει και το στοιχείο της ανηθικότητας, γιατί και εμείς ως πολιτικό κίνημα είχαμε τις δικές μας απόψεις για το ΓΕΣΥ, ναι, και τροπολογίες πάνω στα νομοσχέδια για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, αλλά υποχωρήσαμε, συμβιβαστήκαμε, βρέθηκε ένας κοινός τόπος, ψηφίστηκαν αυτά τα νομοσχέδια ομόφωνα, γιατί βάλαμε καλός ή κακός μπροστά, ιεραρχήσαμε ως πιο σημαντικό το επίγον. Και είναι επίγον, αγαπητέ Ανδρέα. Καλά, είναι επίγον. Δηλαδή, δεν περνά σωστό, μέρα. Πρόεδρε, σωστό, έχεις δίκιο αυτό. Δεν περνά μέρα. Όμως το αγκάθι, δηλαδή, και το πρόβλημα. Γιώργο, φέρ το καφέ, φέρ το τσάι εδώ πέρα. Θα παγώσει μέχρι να. Εκεί. Λοιπόν, θεωρείς, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Δηλαδή, θεωρείς ότι το πρόβλημα, ας πούμε, είναι το αγκάθι, είναι οι γιατροί, είναι ο ΠΙΣ? Αντρέα μου, νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι οι γιατροί και φαίνεται καθαρά. Όπως επίσης και το πρόβλημα με την αυτονόμηση των νοσοκομείων, με ένα άλλο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει, που έχει να κάνει με τα συμβόλαια των γιατρών του δημοσίου και των υπολείπων εργαζομένων στο δημόσιο των νοσοκομείων, που θα περάσουν πλέον στα αυτονομημένα νοσοκομεία. Και είναι ένα άλλο μέτωπο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ακόμα. Ναι, δεν θα έχει έπρεπε... ξεκινήσει και εκεί η σύγκρουση. Δεν θα έπρεπε, έτσι, πρόεδρε, αλλά όχι τόσο έντονη όσο είναι στον τομέα των νοσοκομείων. Δεν θα έπρεπε όμως σε μια λογική, έτσι, συνέχεια. Πρώτα να ξεκινούσαμε να φτιάχναμε τα νοσοκομεία μας και μετά να πηγαίναμε να κάνουμε το ΓΕΣΥ. Αλλά αυτό μπορεί τότε που συζητήθηκε. Περίχε τον κίνδυνο, βάζοντας αυτή την προϋπόθεση, να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Αποφασίστηκε να γίνονται ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα. Και επίσης αποφασίστηκε, και είναι εδώ που είμαστε εμείς σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, ότι ενώ θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της αυτονόμησης των νοσοκομείων και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να καλύψει όλα τα υφιστάμενα κενά σε προσωπικό και υποδομές, ναι, των δημοσίων νοσοκομείων. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια κριτική προς την κυβέρνηση, γιατί φαίνεται ότι αυτή η υπόσχεση προς τα πολιτικά κόμματα δεν έχει κρατηθεί, δεν έχει υλοποιηθεί. Και βλέπουμε καθημερινά να έρχονται καταγγελίες από ασθενείς, ομάδες ασθενών ή και μεμονωμένους ασθενείς, για συμπεριφορές οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία μας εξακολουθεί να είναι εμπολής, όπως ήταν και πριν από 2 χρόνια που έγινε αυτή η συμφωνία. Προχθές μία μισή ώρα περιμένα στην ουρά να πάρουν φάρμακα στο Γενικό Νοσοκομείο. Εδώ στο ιατρείο της Έγκομης το αδιαχώρητο. Στη Λεμεσό δεν έχει ακτινογράφο. Τι, πού πάμε δε? Συνάδελφός σας, δημοσιογράφος εδώ από το συγκρότημα, συνάδελφός σας, μου έστειλε μία επιστολή χτες για τη μητέρα της, που αναγκάζονται να της παίρνουν σεντόνια από το σπίτι, φαγητό από το σπίτι. Τόσο καλά. Και να της, και εγώ είχα εμπειρία πρόσφατα που έπρεπε να έχουμε άνθρωπο δικό μας συνεχώς δίπλα από τον άρρωστο μας, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα, παρά την προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό, ναι, να αντιμετωπιστούν αυτές οι άμεσες ανάγκες. Τώρα, βέβαια, εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ, όσον αφορά τους γιατρούς. Εσύ θα πηγαίνεις κάπου να εργοδοτηθείς αν είχες μια ασάφεια μπροστά σου όσον αφορά και τις απολαβές και τις συνθήκες εργασίας σου? Δεν θα ήθελες να διασφαλίσεις το εργασιακό σου περιβάλλον και τις απολαβές σου? Ναι, αυτό είναι κατανοητό. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει ήδη. Μάλιστα. Και αν μου βάλεις μπροστά μου το δίλημα το προσωπικό μου
την προσωπική μου αβεβαιότητα, η οποία θα μειώσει, όχι θα ισοπεδώσει, θα μειώσει τις απολαβές μου. Έτσι, ενώπιον του δημοσίου συμφέροντος που είναι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ, απαντώ ευθαρσώς ότι ναι. Θα έβαζα κάτω, όπως το βάλαμε και πρόσφατα με την οικονομική κρίση. Αυτό το λες εσύ και ακούγεται και είναι και ρομαντικό. Δεν είναι ρομαντικό. Ο άλλος σου λέει, κύριε, εγώ έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έχω έξοδα, αυτά. Πρέπει να διασφαλιστώ. Αντρέα μου, δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Για να προχωρήσει ο κόσμος έγιναν πάντα θυσίες, προσωπικές θυσίες. Είναι, αν θέλετε, αυτή η απαιτούμενη θυσία, το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι γιατροί, κάποιοι γιατροί, γιατί όχι όλοι, δεν είναι όλοι οι οποίοι έχουν αυτό το ρίσκο, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αρκετό να υπάρχει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση του πολιτικού κόσμου και έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά όταν παίρνουν διαβεβαιώσεις από όλους μας ότι τα οποιοδήποτε προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε αν εμφανιστούν, αν είναι τόσο τραγικά όσο τα παρουσιάζουν κάποιοι ότι θα είναι για τα εισοδήματα τους, νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν κάποια πράγματα μπροστά και κάποια πράγματα να περιμένουν λίγο. Δηλαδή η πιθανή μείωση του κόστου των κερδών, των αμοιβών. Έτσι έχουν ένα επίπεδο ζωής οι άνθρωποι αυτοί και δεν θέλουμε να τους το καταστρέψουμε. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να τους το καταστρέψω. Λοιπόν, αν υπάρχει αυτό το ρίσκο, να το δούμε αφού εμφανιστεί. Δεν θα πρέπει να καθυστερήσει το ΓΕΣΥ, να ανατραπούν όλα. Που καλώς ή κακώς φτάσανε εκεί που φτάσαν. Έτσι, επειδή υπάρχει σε μια κατηγορία εργαζομένων ένα ρίσκο στο επαγγελματικό. Όχι κατηγορία εργαζομένων. Κατηγορία αυτών που χωρίς αυτούς δεν γίνεται ΓΕΣΥ. Είναι πολύ βασικό αυτό. Συμφωνώ, αλλά να δούμε για ποιους γίνεται το ΓΕΣΥ. Για μας. Το ΓΕΣΥ δεν γίνεται για τους γιατρούς, ούτε για τους νοσοκόμους. Γίνεται πρωτίστως για τους ασθενείς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό και κάποια από τα επιχειρήματα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να επιμένω στο θέμα της ελεύθερης εφαρμογής της ιατρικής, εξάσκησης της ιατρικής. Αυτό είναι ένα θέμα και είναι το μεγάλο αγκάθι. Ανατρέπονται τα πάντα. Όμως, από την άλλη, από την αρχή, γιατί είπες ότι μετά βγήκαν στην επιφάνεια τα προβλήματα, από την αρχή οι γιατροί, οι οποίοι, εγώ θυμάμαι και στη Βουλή όλες τις διαβουλεύσεις, λέγανε οι άνθρωποι ότι ο προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ δεν φτάνει. Η δικιά μας η έρευνα, η μελέτη λέει ότι έχετε κάνει λάθος. Άρα δεν ήταν ξαφνικά μας ήρθε η κεραυνός νεθρία. Είχαν δώσει στίγμα των προβλημάτων που θα ακολουθούσαν και τις θέσεις τους. Προϋπολογισμός όμως για το ΓΕΣΥ μπορεί να μετατραπεί, να αυξηθεί, για παράδειγμα, με μια απλή απόφαση της Βουλής. Μάλιστα. Με εισήγηση της κυβέρνησης. Εγώ σου λέω ότι αυτό το σχέδιο εστία που ανακάνουμε είναι πιο σκληρό να αλλάξει. Θα μου πεις για το εστία. Είναι πιο σκληρό και αδύνατο να αλλάξει, δύσκολο να αλλάξει, από ότι ο προϋπολογισμός του ΓΕΣΥ. Βάζω έτσι μια σύγκριση της επικαιρότητας για να καταλάβει ο κόσμος. Το σχέδιο εστία πιο δύσκολα αλλάζει από τον προϋπολογισμό του ΓΕΣΥ. Και όμως προχωρούμε να το κάνουμε. Έτσι. Και δεσμεύουμε την κυβέρνηση αυτή, τη χώρα αυτή, σε υποχρεώσεις απέναντι στον τραπεζών και απέναντι στους δανειολήπτες για τα επόμενα 30 χρόνια. Ναι. Το ΓΕΣΥ τώρα δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Και αν δούμε ότι πράγματι έχουν δίκιο, δεν βγαίνουν τα πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι κάτι στατικό το ΓΕΣΥ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε και τελείωσε. Δεν μπορεί να αλλάξει. Όπως αλλάζουν και τα πράγματα σε κάτι το οποίο είναι παράλληλο και όμοιο. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και αυτό αλλάζει. Αυξάνονται οι εισφορές, για παράδειγμα. Αυξήθηκαν αρκετές φορές και αυξήθηκαν και τελευταία οι εισφορές μας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Ναι. Είναι κάτι το ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει και τελείωσε. Αντιλαμβάνομαι ότι πιθανόν να έχουν δίκιο οι γιατροί, ότι πιθανόν να έχουμε προβλήματα στα οικονομικά, στα λογιστικά. Υπήρχε και άποψη να κάνουμε ακόμα μία μελέτη. Δεν είναι το κακό να κάνουμε ακόμα μία μελέτη. Πόσες μελέτες. Στοιχίζουν αυτές. Και η κατάσταση, αγαπητέ Αντρέα, είναι τραγική. Ναι. Είναι τραγική. Τσακώνουμε τις τελευταίες τις ημέρες με βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα, καμιά φορά μπαίνουν και στην πρόκληση να ανοίξουμε και τις γραμμές των τηλεφώνων να δούμε τι λέει ο κόσμος. Ναι. Γίνεται χαμός. Δηλαδή βγαίνει ο κόσμος και περιγράφει τώρα περιστατικά. Με τις ουρές, αν ανοίξουμε γραμμές τώρα και σου πούμε για τις ουρές, θα σου πούνε, αδερφέ, η κατάσταση είναι απελπιστική. Φοβερά πράγματα. Ναι, δηλαδή, αλλά θα σου δίνει ένα αγκιογράφημα ύστερα από 1,5 χρόνο, ας πούμε. Καλά, και πάλι καλά είναι 1,5 και δεν είναι και 3. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή το ΓΕΣΥ είναι μια η μεγαλύτερη. Θα το καταλάβουμε όμως αυτό. Ναι. Είναι ένα κάτι το οποίο είναι επίγον. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει πριν από 30 χρόνια. Άρα κατανοητές οι αμφιβολίες, κατανοητές οι επιφυλάξεις, κατανοητή και η ανάγκη να αλλάξει μετά που θα γίνει.
Και δεδομένη η ανάγκη ότι πιθανόν να αλλάξει σε κάποια πράγματα μετά που θα γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει όμως την ουσία του που έχει να κάνει με την εξάσκηση. Θα βλέπεις το ενδεχόμενο μετάκλησης γιατρών από Ελλάδα. Με αυτό ισχύει έτσι αλλιώς. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν γιατροί, οποιοσδήποτε γιατρός από την Ελλάδα ή και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μπορούν να επικοινωνούν, θα μπορούσαν να έρθουν και Κύπροι που εργάζονται στο εξωτερικό και θα μπορούσαν να έρθουν αν οι συνθήκες εργασίας είναι κατάλληλες. Άρα θα έχουμε ουσιαστικά ένα γεσί μονοασφαλιστικό και μια ελεύθερη ιατρική άσκηση ελεύθερη ιατρική με πολυασφαλιστικό. Ακόμα και αυτό το μονοασφαλιστικό και πολυασφαλιστικό που δεν είναι τώρα να τα ανοίξουμε, στην απόφαση της συναντήληψης στις 16 Ιουλίου του 2016 υπάρχει η πρόνοια που λέει ότι ξεκινούμε με μονοασφαλιστικό και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άρα το στοιχείο του δυναμικού, αγαπητέ Αντρέα, υπάρχει. Δεν είναι κάτι στατικό το οποίο θα γίνει από την αρχή καλών, τέλειων και δεν θα αλλάξει για πολλά πολλά χρόνια. Μάλιστα. Άρα αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι γιατροί, ότι εντάξει, κατανοητό ότι διεκδικούν τα συμφέροντά τους μέσα σε λογικά πλαίσια, αλλά αυτή η διεκδίκηση έχει κάποια όρια. Και το όριο, για παράδειγμα, που έχουμε θέσει όλοι μας είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η εξάσκηση ιδιωτικής ιατρικής μέσα στο ΓΕΣΥ. Και τους καλέσουμε ακόμα μια φορά. Αυτοί σου λένε βέβαια ότι είναι δημοκρατικό και αναφέρονται δικαίωμα του οποιοδήποτε συμβαλόμενου στον ελεύθερο του χρόνο να κάνει και ό,τι θέλει. Και υπάρχει μια πρόταση από τον ΑΗ για κάποιες συγκεκριμένες ώρες, κάποιες ημέρες. Και αυτό είναι μια υποχώρηση η οποία μπορεί να γίνει τέλος πάντων αποδεκτή. Άρα να βάλουν όλοι κάτω τα πράγματα σύγχρεμα, ήρεμα για το καλό του κυπριακού λαού. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει η κοινωνία να αντιδρά. Γιατί καθόμαστε και παρακολουθούμε, και κάποια κόμματα μάλιστα το έχουν κάνει και παντιέρα, ότι είναι υπόθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει αυτό που ψηφίσαμε. Εγώ θεωρώ και παίρνω και εισήγηση στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος που θεωρητικά έχει συμφωνήσει πρέπει να θα περάσουμε στην πράξη. Ναι. Προχωρούμε πλέον σε κινητοποιήσεις. Πρέπει οι ασθενείς να αντιδράσουν. Πρέπει οι πολίτες να αντιδράσουν. Να υποστηρίξουν αυτή την κατάκτηση του κυπριακού λαού που είναι τα νομοσχέδια του ΓΕΣΥ, οι αποφάσεις για το ΓΕΣΥ και να ζητήσουν την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική αντίδραση. Να μάθει ο κόσμος τι είναι το ΓΕΣΥ, να καταλάβει τι έχει κερδίσει και να διεκδικήσει την εφαρμογή του. Μάλιστα. Και μπαίνουμε από εβδομάδας σε αυτή τη δυναμική διεκδίκηση. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μου κάνεις και πάσα προηγουμένως με το περίφημο αυτό σχέδιο υγείας, είναι σταυρωμένα κάποια κονδύλια του εστία, συγγνώμη. Για ποιους τελικά είναι αυτό το εστίο, ποιος εξυπηρετεί? Εγώ άκουσα το εξής, τα κριτήρια. Όταν έχεις ψηλά εισοδήματα δεν μπορεί να μπει στο εστία. Όταν έχεις χαμηλά εισοδήματα, πάλι δεν μπορεί να μπει στο εστία μέσα. Γιατί δεν μπορεί να αποπληρώνεις βέβαια. Για ποιους είναι? Μπορεί να έχεις και όμως και 1 εκατομμύριο ακίνητη ιδιοκτησία και επειδή είναι υποθηκευμένη, να μπει στο εστία. Ναι. Υποθηκευμένη, όχι η κατοικία, η περιουσία. Μπορείς να μπεις. Βεβαίως. Ναι, το ηλικιακό όμως. Από όπου και αν το δεις αυτό το σχέδιο, μπάτς. Ναι. Έχει τι θα γίνει αδικίες. Οι περισσότεροι Κύπροι δανειολήπτες ή μη θα διαμαρτύρονται ότι αυτό το σχέδιο είναι άδικο. Άδικο. Και όμως πάει η εφαρμογή. Πάει η εφαρμογή γιατί έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάει η εφαρμογή γιατί πάρα πολλοί δανειολήπτες, αρκετές χιλιάδες, το θεωρούν ότι είναι σωτηρία και θα πιέζουν. Και πιέζουν για την εφαρμογή του. Είναι σωτηρία, τι πιστεύεις? Εγώ θεωρώ ότι για κάποιους είναι σωτηρία. Για ποιους? Αλλά για αυτούς τους κάποιους θα πρέπει να πληρώσουν οι υπόλοιποι. Για ποιους είναι σωτηρία? Για αυτούς που εμπίπτουν μέσα σε αυτά τα κριτήρια. Κάτσε, ένας ας πούμε μικρομεσαίος, ο οποίος έχει ένα σπίτι 150.000 ευρώ, λέω τώρα εγώ, και έχει πρόβλημα και είναι κόκκινο δάνειο. Γι' αυτό συμφέρει? Εξαρτάται από το δάνειο που έχει. 150.000 ευρώ. Όσο είναι η αξία του σπιτιού? Η αξία 150.000. 130, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτός είναι από αυτούς οι οποίοι είναι στο μετέγμιο. Δηλαδή εκεί που του συμφέρει και δεν του συμφέρει και αν το έχει πολύ μεγάλη σημασία αν μπορεί να πληρώσει. Διότι θα μειωθεί η δόση του. Αλλά θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπορεί να την πληρώσει για τα επόμενα χρόνια όσο θα πάρει διάρκεια το δάνειο. Και να ξέρει ότι αν δεν την πληρώσει για 3 φορές τη δόνηση, τότε επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και όλα αυτά τα οποία δεν πλήρωσε θα πρέπει να τα πληρώσει. Ωραία. Ένας που είναι 65... Μόνο αυτά τα οποία πλήρωσε η κυβέρνηση
θα του χαριστούν, ας πούμε. Θα... Ένας 60-55χρονος, 60χρονος δανειολήπτης με κόκκινο δάνειο, πώς θα μπει μέσα σε αυτό το σχέδιο? Έχει πρόβλημα ηλικίας. Ηλικίας. Ποιος θα το αποπληρώσει και σε ποια χρόνια? Θα σου πει σε 5 χρόνια αποπλήρωσέ το. Και υπάρχουν και πολλά άλλα, σου λέει. Συνταξιούχοι μπαίνουν μέσα. Πάρα πολλά. Συνταξιούχοι μπαίνουν. Υπάρχει το πρόβλημα της ηλικίας. Και αυτό θα το κρίνει κάθε φορά η τράπεζα. Η τράπεζα θα αποφασίσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει δρομολογηθεί η εφαρμογή του. Βεβαίως. Πότε θα γίνει, αν θα γίνει? Η εφαρμογή του έχει δρομολογηθεί, ναι. Δηλαδή... Και είναι αυτό που είναι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό και αν δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αυτό και αν είναι δύσκολο να αλλάξει. Δεν θα περάσει από τα κόμματα αυτό πράγμα. Θα περάσει με την λογική του ναι ή όχι. Ή θα εγκρίνεις τη χρηματοδότηση του για να προχωρήσει, ή αυτό δεν θα την εγκρίνεις. Άρα υπάρχει συμμαχία δίκο με συναγερμό που σημαίνει θα περάσει. Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα, ναι. Σύμφωνα με τους αριθμούς, ναι. Ναι, πάμε... Κάνουμε τώρα μια πρωτοβουλία να καλύψουμε αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά αφαιρέγγοι μέσα από το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας. Θυμάσαι και το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας που θα ήταν το δείχτη κατά των εκποιήσεων. Πάω πίσω στο 2000. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που είπε. Τρεις κατσάρες, να το ξαναπώ. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό δεν τα είχαμε ψηφίσει τότε, γιατί ήταν γεμάτο τρύπες αυτό. Το... Δηλαδή τώρα αυτά ξέρεις τι είναι, είναι προφάσεις αναμαρτίες τώρα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μην τρελαθούμε. Εάν η κυβέρνηση και τα κόμματα δείξουν καλή θέληση, μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, να φέρουμε τις προτάσεις που είχαμε τότε ξανά στο τραπέζι και τις καταθέτουμε ξανά αύριο στη Βουλή. Άρα από Δευτέρα μπορούν να μπουν προς συζήτηση. Να εξασφαλίσουμε πραγματικά, να βάλουμε την πρώτη κατοικία. Όπως την είχαν εξασφαλίσει τα κόμματα. Θέμα. Για μένα το κλειδί είναι αυτό. Η πλειοψηφία των κομμάτων μέσα από το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας είχαμε κάνει προτάσεις για πραγματική ασφάλιση της πρώτης κατοικίας. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση να μην μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να ευνοούνται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούστηκε προχτές στη Βουλή και είναι βάσιμο είναι ότι αφού στο σχέδιο αυτό θα μπουν μόνο όσοι ήταν πριν από το 2017. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ουσιαστικά είναι σαν να ευνοείς αυτούς που ήταν. Πώς είναι αυτοί, αγαπητέ μου, πολύ καιρό πιο πριν. Πώς είναι αυτοί, εγώ το έχω ρωτήσει άπειρες φορές, δεν έχω πάρει απάντηση. Πώς είναι αυτή η στρατηγική κακοπληρωτική. Να προορίσουμε και η στρατηγική κακοπληρωτική. Τι σημαίνει καταρχήν να είναι στρατηγικός. Εγώ να το μέσα στο μυαλό μου το έχω και λέω. Είναι αυτός ο εισοδηματίας που έχει περιουσία μεγάλη, που έχει ένα σπίτι πολύ μεγάλο, μπορεί να έχει πρώτη κατοικία και δεν πληρώνει, αλλά έχει εισοδήματα. Τώρα, πώς είναι όμως αυτοί, δεν μιλάμε, πώς είναι, 100, 200, 500, και αυτός ο οποίος από πριν την κρίση δεν πλήρωνε. Μάλιστα, ωραία. Δεν είναι, γιατί, είναι δεν είναι γιατί τον χτύπησε η κρίση και δεν πλήρωνε. Μάλιστα. Δηλαδή, έκανε ένα δάνειο και το άφησε εκεί πέρα και δεν το πλήρωσε ποτέ του. Μάλιστα. Μπορεί να... Μα δεν συζητάμε για αυτούς. Μπορεί τώρα να μην έχει τη δυνατότητα αυτός και θα πρέπει να πάει στην εκποίηση. Αλλά αυτός από μονίμως δεν πλήρωνε. Πήρε ένα δάνειο και το έφαγε σε διάφορες τα σταλείς από εδώ και από εκεί. Και δεν πλήρωσε ποτέ το δάνειο του. Αυτός είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής που πάει και πίσω. Ωραία, θα σου πω μια άλλη περίπτωση, διότι εδώ υπάρχει δικογνωμία. Εγώ είμαι μισθοσυντήρητος, παίρνω ένα σεβαστό ποσό, έχω γυναίκα και δύο παιδιά και δεν μου φτάνουν τα λεφτά μου να πληρώσω το δάνειο. Προτιμώ τα λεφτά που παίρνω τα εισοδήματά μου να τα δίνω για να φάει το παιδί μου, να φάει η οικογένειά μου, να πάει το παιδί μου σχολείο, να έχω τα έξοδά μου και δεν πληρώνω. Εγώ να πηγαίνει σε διακοπές στον Παλί όμως. Ναι, όχι στον Παλί, όχι. Ναι. Στην Ελλάδα μπορεί να πηγαίνει όμως. Ωραία, αυτό τι είναι, είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Εγώ πιστεύω ότι. Συνειδητά δεν πληρώνει. Εμείς βάλαμε την εισήγηση, αγαπητέ φίλε, να καθοριστεί τι είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Εμείς μας πούμε ότι δεν μπορούν, γιατί η Κεντρική Τράπεζα προχτές μας είπε στη Βουλή ότι έκαμε έρευνα για τους κακοπληρωτές, άρα καθόρισε ποιος είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και κατέληξε ότι αυτή η στρατηγική κακοπληρωτές δεν είναι και τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Λοιπόν, άρα για να κάνει έρευνα η Κεντρική Τράπεζα για να καταλήξει ότι δεν είναι τόσο πολύ, σημαίνει ότι έβαλε κάποιους όρους, έβαλε κάποια κριτήρια ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Να μην μας λέει λοιπόν ότι δεν μπορούν να καθορίσουν, η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορώ να καθορίσω ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να ομολογεί και ενώπιον της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών ότι ναι, το σχέδιο εστία μπορούν να το αξιοποιήσουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Το είπε ξεκάθαρα. Θα μπουν μέσα και αυτοί, βέβαια. Και μετά αρχίσει να φωνάζει ο κόσμος, εγώ που δεν μπορώ να μπω, εγώ που πληρώνω τις δόσεις μου κανονικά ενώ ο άλλος δεν τις πληρώνει και εκείνον τον βοηθάς και εμένα δεν με βοηθάς και εγώ που δεν έκανα ποτέ μου δάνειο
και ζούσα συνεσταλμένα τη ζωή μου και τώρα θα πρέπει να πληρώνουμε τι από τον, εμένα, από τον κυβερνητικό κουρβανά, σωστό, από τα λεφτά του κόσμου, 33 εκατομμύρια για να πληρώνουμε τον χρόνο αυτούς που δεν πληρώναν τις δόσεις τους. Όλα αυτά εμείς τα ακούμε καθημερινά, αγαπητοί Ανδρέα. Και επαναλαμβάνω, αυτό κι αν είναι μπελάς, το σχέδιο Εστία και πολλές τέτοιες αποφάσεις που δεσμεύουν τον κυπριακό λόγο και την κυπριακή οικονομία στο γυναικές. Με το ΓΕΣΥ υπάρχει δυναμική να αλλάξουν τα πράγματα ακόμα και με την εφαρμογή του. Έτσι, το βάλω την αντιδιαστολή. Επιμένω στην αντιδιαστολή αυτή. Για μένα θεωρώ το βασικότερο αυτό που είπε στην αρχή, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία βέβαια τηρωμένων των αναλογιών. Δεν σου λέω πρώτη κατοικία αξίας 2 εκατομμύριων ευρώ, αλλά μια κατοικία των 150, 130, 160. Εμείς προσθέτουμε και η μικρή επαγγελματική στέγη. Τη μικρή επιχείρηση. Γιατί μικρή σε μέγεθος επαγγελματική στέγη μπορεί να έχουν και μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Τη μικρή επιχείρηση, μικρή επαγγελματική. Αν διασφαλιστούν αυτά, μετά α κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, μαζί σου περνάει γρήγορα ο χρόνος. Δεν ξέρω, εύκολα και ωραία. Εγώ εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε. Καλείτε περισσότερες φορές. Θα σκαλούμε, δεν έχετε παραπονό νομίζω. Θα σκαλούμε και περισσότερο βέβαια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες κουβέντες που κάνουμε. Και μακάρι οι άνθρωποι να ακούνε με προσοχή και να βγάζουν συμπεράσματα δηλαδή για το ποιος